Καλημερίζω ευθύς αμέσως τον κύριο Αβραάμ Παναγιωτάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος του Σωματείου Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Ερμής, γιατί τελευταία στιγμή ανεστάλλει η σημερινή 24ωρη απεργία των οδηγών φως στο τούνελ για την υπογραφή της συλλογικής σύμβασης εργασίας, όπως μας λέγατε χθες, κύριε Παναγιωτάκη. Καλημέρα σας. Καλημέρα και εσάς, στις ακροατές σας. Ναι, κύριε Δουργεράκη, το Σωματείο χθες το βράδυ ήρθε σε μια συμφωνία στα 95% αυτό που ζητάμε. Ναι. Έχει μείνει ένα 5%. Θεωρήσαμε σωστό να σταματήσουμε την απεργία της σημερινή, να βρεθεί σήμερα το 5% του αυτό που ζητάμε, να προχωρήσουμε στην υπογραφή της νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας. Αυτό είναι πολύ θετικό σε ό,τι έχει να κάνει με τα εργασιακά σας και με τα οικονομικά και με τα θεσμικά σας τα αιτήματα, και και για το μισθό σας, και για τις συνθήκες που εργάζεστε και για το χρόνο της εργασίας. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο. Έχουμε λοιπόν μια αναστολή της σημερινής απεργίας. Εσείς αρχικά είχατε αποφασίσει, θα ξεκινούσατε 6 ώρα το πρωί σήμερα και θα ολοκληρώνατε αύριο το πρωί στις 6, έτσι δεν είναι? Θα ολοκληρώνουμε αύριο πριν, ναι, έτσι είναι, αύριο το πρωί στις 6, αλλά έχουμε επαναλαμβανόμενες μετά 6-48 ώρια απεργία και θα πήγαινε μέχρι το Σαββάτο. Εμείς θεωρήσαμε καλό, αφού έχουμε φτάσει μέχρι εκεί, να την αναστέλουμε τη σημερινή και να δούμε σήμερα να αφήσουμε τη σύμβαση. Λοιπόν, ωραία, εγώ περιμένω σε αυτό το οποίο λέτε, μένουμε σε αυτό το οποίο μας λέτε. Έχει μείνει ένα 5%, είναι βασικές οι εκκρεμότητες αυτές για εσάς? Να φανταστώ ότι είναι με τα θεσμικά αιτήματα ή με τα οικονομικά αιτήματα, κύριε Παναγιωτάκη? Κυρία Δουργεράκη, είναι για την ημερομηνία επαναπρόληψης. Ζητάμε να μπει η ημερομηνία επαναπρόληψης, να ξέρει ο επαγγελματίας, ο οδηγός, επειδή είναι εποχιακή η δουλειά, πότε θα πηγαίνει στη δουλειά του. Είναι βασικό πότε θα ξεκινήσει καταλυτική ημερομηνία ο οδηγός, πότε θα ξεκινήσει την εργασία του. Τώρα σας ρώτησα και χθες ότι υπάρχει ένα θέμα που έχει να κάνει με τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς σας, ο οικονομικός προϋπολογισμός του κάθε ενός από εσάς, το αν θα μπει στο ταμείο, πότε θα επαναπροσληφθεί και όλα τα υπόλοιπα. Είναι βασικό αυτό το θέμα. Ωραία, περιμένουμε λοιπόν να δούμε σήμερα εάν έχει κλείσει αυτό το κεφάλαιο. Σταματάτε, συνεχίζετε, λέτε άντε πάμε με πολύ δύναμη και καλή πολύ φόρα για την τουριστική σεζόν. Εάν δεν επιτευχθεί, που εγώ εύχομαι να επιτευχθεί, και η ικανοποίηση αυτού του υπόλοιπου 50% επί των ετοιμάτων σας, τότε θα κατέβουμε στην επαναλαμβανόμενη απεργία που ξεκινάει αύριο. Μάλιστα. Θα είμαστε σε επαφή και θα ξέρει και ο κόσμος τι ακριβώς γίνεται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Καλημέρα σας. Καλά να είστε.